Κυρία Σπυράκη, μόλις επανέλαβε το ίδιο πράγμα το οποίο λένε εδώ και 4 χρόνια και το οποίο διαψεύδεται κάθε φορά. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Η Τράπεζα της Ελλάδας και το Υπουργείο Οικονομικών δεν λένε τα ίδια πράγματα. Η Τράπεζα της Ελλάδας λέει ότι η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο. Η Καθημερινή έγραφε προ 10 ημερών ότι από 15 Νοεμβρίου ως 15 Δεκεμβρίου βγήκαν από τις τράπεζες 1.200.000.000, εκ των οποίων τα 800 εκατομμύρια τα άντλησαν πολίτες για να πληρώσουν τους υπερφόρους τους οποίους έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών μιλάει είναι Δημοκρατία, ο Χαρδούβελης, δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Άρα είναι ρώτα και τον μπάρμπα μου τον ψεύτη. Θέλετε δηλαδή τώρα, να σε ό,τι αφορμή με διακόπτετε, κυρία Σπυράκη, σας παρακαλώ. Εξαφανίστηκαν τα 15 δισεκατομμύρια, γιατί δεν ρωτάτε τον ΟΔΙΧ. Μην με διακόπτετε, κυρία Σπυράκη, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οτιδήποτε έχει γίνει αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πράγματα τα οποία γίνανε ad hoc. Σας θυμίζω ότι το 2012, που υποτίθεται ότι Δευτέρα θα άνοιγε το Τόκιο και θα καταστρεφόταν ο κόσμος, η διαπραγμάτευση κράτησε άλλους 7 μήνες. Απλώς σταματήσαμε να ασχολούμαστε, διότι σταμάτησε να κινδυνολογεί η Νέα Δημοκρατία. Κάνουν μια προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους καμένη γη. Αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα. Τους το λένε, δεν το ακούνε. Άρα, κύριε Κυρίτση, για να καταλάβουμε με σαφήνεια και ξεκάθαρα, πώς θα συνεχίσει η χώρα να έχει ρευστότητα, γιατί εφόσον έχει ρευστότητα σχηματιστεί τώρα κυβέρνηση. Θέλω να σας πω ότι και φέτος και το 2014 και η πρόβλεψη και για το 2015 είναι περαιτέρω μείωση της ρευστότητας στην οποία χορηγούν οι τράπεζες. Ποια ρευστότητα, για ποια ρευστότητα μιλάνε, πού τα πουλάνε αυτά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρευστότητα. Άρα πώς θα προκύψει από τη στιγμή που λέτε ότι δεν υπάρχει. Με αναδιαπραγμάτευση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μέχρι τότε πόσο καιρό θα σας πάρει αυτή η αναδιαπραγμάτευση. Να σας πω πρώτα απ' όλα πώς πήραμε χαμπάρι το mail Χαρδούβελη, προσπαθούσα ναι, να το κρύψω. Και λίγο να καταλάβουμε τις χρονικές. Θα σας απαντήσω. Έτσι. Θα σας απαντήσω γιατί αφορά το χρόνο. Mm-hmm. Το mail Χαρδούβελη το πήραμε χαμπάρι, το κρύβανε, αλλά προσαρτήθηκε σε 2 νομοσχέδια. Ένα που πέρασε το Γερμανικό Κοινοβούλιο και ένα που πέρασε το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Έχει τρεις ή τέσσερις εκδοχές σχετικά με το χρόνο στον οποίο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Ξεκινάει από 2 μήνες και φτάνει σε 1 χρόνο. Mm-hmm. Απλώς προτιμούν οι κυβερνητικοί να λένε 2 μήνες, επειδή θεωρούν ότι έτσι θα στριμώξουν μάλιστα το ΣΥΡΙΖΑ. Ο δικός σας χρονικός προσδιορισμός για αυτή την επαναδιαπραγμάτευση ποιος είναι? Μέχρι να επιτευχθεί ένας έντιμος συμβιβασμός. Ενδεικτικά, δεν μπορεί να μην έχετε πρέπει να ρωτήσετε και το δεύτερο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Έχουμε πλέον όμως ως δεδομένο ότι μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Αυτό δεν υπήρχε με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Σπυράκη και της παραχωρώ και τον υπόλοιπο χρόνο μου αυτού του γύρου. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και θέσει θέμα μείωσης του χρέους, εσείς θα το υποστηρίξετε ή από την Αθήνα θα φωνάζετε μια χαρά είναι το χρέος να μην κουρευτεί? Κύριε Κυρίτση, εμείς με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και με επικεφαλής του Eurogroup, τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, έχουμε την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012. Και είναι η μόνη ρεαλιστική απόφαση για την απομείωση του χρέους. Πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση για να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Κυρίτση, πρέπει να θυμηθείτε.